Η Ελλάδα σφυριλατεί συμμαχίε με τι χώρε τη Αραβική Χερσονήσου. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ισχυρότερε δυνάμει τη περιοχή και τη συνδέει ένα κοινό με την Ελλάδα, οι προκλητικέ ενέργειε του Ερντογάν. Τόσο από το Υπουργείο Εθνική Άμυνας όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με πληροφορίε, για την υπογραφή και υλοποίηση τη Συμφωνία Αποστολή Μια Ελληνική Πυροβολαρχία Αντιεροπορικών Πάτριων και αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού στη Σαουδική Αραβία, με στόχο τη συμβολή του στην προστασία κρίσιμων υποδομών ενέργεια, με τα έξοδα όπω είχε συμφωνηθεί να καλύπτονται συνολικά από το Ριάντ. Διπλωματικέ πηγέ τονίζουν τη συμβολή του Υπουργείου Εθνική Άμυνα στι συνομιλίε για την ολοκλήρωση τη συμφωνία. Ενώ το θέμα, σύμφωνα με αρμόδιε πηγέ, τέθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τι προηγούμενε ημέρε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με τον Σαουδάραβα ομόλογο του πρίγκιπα Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάλ Αλσαούν, με πληροφορίε να αναφέρουν ότι η επίσκεψη στο Ριάντ για τι υπογραφέ προγραμματίζεται στα μέσα Δεκεμβρίου. Με καθοριστικό παράγοντα στην υλοποίηση του ταξιδιού της εξελίξη στο μέτωπο τη πανδημία, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ελλάδα, με λίγα λόγια, συνάπτει συμφωνίε και με την Σαουδική Αραβία. Πολλοί ίσω θα αντιδράσουν, διότι θα ισχυριστούν και ίσω σωστά ότι την στιγμή που η Τουρκία προκαλεί, εμεί παραχωρούμε δυνάμει. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα διότι πίσω από την αποστολή υπάρχουν άλλες συμφωνίες με το Ριάντ, οι οποίες και θα βγουν στη δημοσιότητα το επόμενο χρονικό διάστημα και οι οποίες θα είναι θετικές για την χώρα μας. Η ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδα-Αιγύπτου-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων-Σαουδική Αραβία, σημειώνουν διπλωμάτε, ενισχύει το μέτωπο απέναντι στον νεοοθωμανισμό τη Τουρκία. Ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικέ χώρε, που δημιουργεί νέε προοπτικέ συνεργειών και συνεργασιών. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αναμένεται και διεύρυνση των τριμερών σχημάτων συνεργασία με φιλοδοξία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να λάβουν πρόσκληση για συμμετοχή τόσο στην τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Εγύπτου, όσο και στην τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, με αρμόδιε πηγέ να επισημαίνουν ότι οι συνδυασμοί μπορεί να ανοίξουν ακόμα περισσότερο, τονίζοντα ιδιαίτερα τον ρόλο τη Αιγύπτου στι εξελίξει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.